Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σφραγίζεται μέσα μας με το Άγιο Μύρο, την ώρα που τελείται το μυστήριο του χρίσματος μετά τη βάφτιση. Το Άγιο Μύρο, που αποτελείται από λάδι, κρασί και πολλά άλλα εύωσμα είδη, συμβολίζει το ποικίλο και πολυειδές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα οι Απόστολοι και αργότερα οι Επίσκοποι τελούσαν το μυστήριο του χρίσματος τοποθετώντας τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι των πιστών. Αλλά οι χριστιανοί πλήθυναν και δεν τους προλάβαιναν οι Επίσκοποι. Τότε το μυστήριο άρχισε να τελείται με το αγιασμένο μύρο. Μόνον ο Επίσκοπος είχε δικαίωμα να το κάνει Άγιο, αλλά οι πρεσβύτεροι είχαν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν για να χρύουν τους πιστούς. Η ιστορία του μύρου αρχίζει με τον Μωυσή. Το δε πιστικόν μύρον, ο Μωυσής πρώτος, παραθεού και λευστής, επίησε δια την των αρχιερέων χρήσιν και των ιερέων. Πιστικόν δε ήρητε ή μυστικόν, ότι επί τούτο ανθρώπους επιστήμονας σοφούς έστησεν εργάζεστε αυτό, και μόνον ο Μωυσής μυστικός τούτο διαταξάμενος. Και σήμερα, σε ένδειξη τιμής προς τον Οικουμενικό Θρόνο και για να δηλωθεί έμπρακτα η ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, μόνος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως δικαιούται να παρασκευάζει και να καθαγιάζει το μύρο. Κάθε 10 χρόνια περίπου, όταν τελειώνει η υπάρχουσα ποσότητα του Αγίου Μύρου, καλούνται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη κάποιοι επίλεκτοι χημικοί, φαρμακοποιοί και προμηθευτές υλικών, που σιγά σιγά πήραν να ονομάζονται μυρεψοί από τον άρχοντα μυρεψό, για να παρασκευάσουν νέα ποσότητα μύρου που θα αγιαστεί από τον Πατριάρχη και θα μοιραστεί στις Ορθόδοξες Εκκλησίες όλου του κόσμου, εκτός από τα Πατριαρχία της Μόσχας, του Βουκουρεστίου και του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια συνέχεια αιώνων ιστορίας και μια αληθινά βυζαντινή παράδοση. Τους νυν προσφερομένους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο πιστός εν επαγγελία και αμεταμέλητος της χαρίσμασιν, ο καλέσας τους δούλους σου τούτους εις το διακονήσε το ιερό έργο της Παρασκευής και εψίσεως του Αγίου Μύρου. Αυτός, συνεργός αυτών γενόμενος, ενδυνάμωσον αυτούς και δός αυτής μετεπιμελίας και συνέσεως επιτελέσε το ιερόν έργο. Η διαδικασία της Παρασκευής του Μύρου ξεκινάει την Κυριακή των Βαΐων με την ευλογία των μυρεψών από τον Πατριάρχη. Στη συνέχεια,
Η μοιρεψή με τις οδηγίες του άρχοντα μοιρεψού παρασκευάζουν με κρυφό και μυστηριώδη τρόπο το μύρο επί τρεις ημέρες. Τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, σε πανηγυρική τελετή, το μύρο καθαγιάζεται από τον Πατριάρχη μέσα στο ιερό της Εκκλησίας. Το Άγιο Μύρο χρησιμοποιείται στα εγγένεια ναών για το πλήσιμο της Αγίας Τράπεζας και για το χρίσμα των νεοβαπτιστέντων χριστιανών. Παλιά το χρησιμοποιούσαν και για το χρίσμα των αυτοκρατόρων στην ενθρόνησή τους. Το 2002 είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που συμμετέχει γυναίκα στην έψιση του Αγίου Μύρου. Μετά τη λειτουργία των βαΐων, οι μοιρεψοί χύνουν στα καζάνια την πρώτη ύλη, το λάδι, σύμβολο του ελαίους. Το μύρο σημαίνει τη σωτηρία μας από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και τη λύτρωση από το θάνατο με τη σφραγίδα του ζωοποιού και ηλαρούντος πνεύματος.
δύο παρθένε κραυγάζομεν. Χαίρε μυρωθήκη του μυρυπνού μύρου. Χαίρε πανάμω με δέσποινα. Χαίρε αγίου μύρου αλάβαστρον. Χαίρε εξαίρετον σκεύος ευώδες του μύρου. Παντός ημάς δυσόδους πάθος απάλλαξον. 10 χρόνια την περιμένω αυτή τη στιγμή. 10 χρόνια. Γιατί το είχα πετύχει όταν ήμουν μικρή, μας είχε φέρει η μαμά εδώ πέρα και μου ήρθε σαν όνειρο αυτό το πράγμα, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και λέω την επόμενη φορά θα πάω από τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι Μεγάλη Δευτέρα. Ο πατέρας Μελέτιος, συντονιστής όλης της διαδικασίας της Παρασκευής του Μύρου, ελέγχει και ετοιμάζει τα προσανάματα. Νομίζω είναι το πιο συγκινητικό γεγονός της ζωής μου μετά από το αίσθημα μητρότητας όταν γέννησα το γιο μου. Η φιλοσοφία και του Πατριαρχείου άνοιξε σε αυτό το τομέα και αισθάνονται και οι γυναίκες ότι είναι εξίσου ισότιμες προς τους άνδρες να συμμετέχουν στις Άγιες Τελετουργίες. Κάθε μέρα πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, τελείται στον Πατριαρχικό Ναό η προηγιασμένη λειτουργία. Στο κουβούκλιο όλα είναι έτοιμα για να έρθει ο Πατριάρχης να δώσει την ευλογία του και να αρχίσει ο ίδιος συμβολικά την έψιση του Αγίου Μύρου. Ενώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αρχουματικάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η
Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε ούνε γενναιέ, από Αβραάμ έως Δαβίδ γενναιέ 14, και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος γενναιέ 14, και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενναιέ 14. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση σου το συν, νηστευθύσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν ή συνελθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου, Ιωσήφ δε ο ανήραυτης δίκαιος όν και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, εβουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κατόνα ρεφάνη αυτό λέγον, Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάν την γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Δόξα σε. Διότι καλή δύναμη. Μετά από την καθημερινή ευχή του Πατριάρχη, οι πιστοί ανακατεύουν το μύρο για να πάρουν την ευλογία του. Προσεύχονται σιωπηλά για την υγεία τους και αυτή των συγγενών τους. Πολύ ωραία. Μη σας θέτω άλλας της γης, εάν δε το άλλας μορανθεί εν τίνει αλιστήσετε, Ιησού δεν ισχύει έτη μη βληθείνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ και ου συλλήχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εντιοικία. Ερέθη δε, ως αναπολύσει την γυναίκα αυτού δότο αυτή αποστάσια. Εγώ δεν λέγω ημίν, ότι όσα αναπολύσει την γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μη χάστη, και όσα αν αποτελειμένη... Ό,τι χρησιμοποιείται στη διαδικασία της παρασκευής του μύρου, πρέπει να είναι αγνό και ευλογημένο. Η φωτιά που καίει κάτω από τα καζάνια, τροφοδοτείται με φθαρμένες ιερές εικόνες, όν δεν διακρίνονται πλέον εόψεις. Οι εικόνες αυτές έχουν καεί από το σπίτι. Είχαν ανάψει η σύζυγος το καντήλι. Φύγαμε, ανήμερα πρωτομαγιά του Αγίου Γεωργίου. Και πήρε φωτιά το σπίτι, καήκαν όλες οι εικόνες, πανάρχαιες εικόνες, πολύ πανάρχαιες. Ο Πανουρμίτης, ο οποίος ήταν πολύ θαυματουργός. Τα εισόδια της Θεοτόκου από εκεί καήκε. Γλίτωσε μονάχα η Αγία Αναστασία. Τα άλλα όλα είχαν καεί. Τα είχαμε φυλάξει, μας είχαν πει ότι θα γινόταν το μύρος τώρα και τα είχα φυλάξει να τα φέρω. Ίσως ήταν έτσι τυχερό, δεν ξέρω, εκ Θεού ήταν, δεν μπορώ να πω. Και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη. Χρεώθηκα βέβαια. Ιν δε εκεί πηγή του Ιακώβ, όν Ιησούς και Κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέσεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ειν ως η έκτη, έρχεται γίνει εκ της Σαμαρίας αν κλείσε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη ποιήν, οι χαρμαθητέ αυτού απελήθησαν εις την πόλη ειν ατροφάς αγοράσωση. Λέιουν αυτό οι γηνοί οι Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος, όν παρε μου ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Από το 73 και εδώ κάνω τον μύρο τώρα, είναι η τέταρτη φορά ως άρχον μυρεπτός και δύο φορές έγινε όταν ήμουν μαθητευόμενο. Δηλαδή 52 χρόνια περάσανε. 52 χρόνια κάνω αυτό το πράγμα εδώ. Κάθε 10 χρόνια γίνεται περίπου. Να σας αριθμίσω. 51, 60, 73, 83, 92, 2002. Περιστεύουμε ακόμα 10 χρόνια για να φτάσουμε το 2012. Οι γραμμές λέει αυτές ότι δήθεν θα φτάσω στο 2012. Εδώ, μια κυρία μου το κοίταξε αυτό εδώ και λέει, α, λέει,
Η λαϊκή τύχη σου λέει, δεν θα πεθάνεις λέει. Ωραία, άσε λόγω, το ξέρω ο Θεός, λέω, ξέρω αυτά. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Υπάρχουν πολλοί κώδικες από την περίοδο του Βυζαντίου όπου καταγράφονται τα συστατικά του Αγίου Μύρου. Στον κώδικα του 1ου αιώνα αναφέρονται 13 υλικά. Αργότερα, στο ευχολόγιο του Γκόαρ αναφέρονται 30 υλικά. Τρεις άλλοι κώδικες του 1860, 1890 και 1895 αποτελούν τον επίσημο κατάλογο των συστατικών του Αγίου Μύρου που ισχύει μέχρι και σήμερα. Τα υλικά αυτά είναι 57. Χρησιμοποιούνται όσα από αυτά μπορούν να βρεθούν στην αγορά. Βάλανος μυρεψική. Χάπουλ παν. Καρδάμον μικρόν. Κακουλέγι σαγίρ, καριόφυλλα, καρεμφύλ, κινάμωμον, ταρτζίν, ήρις φλωρεντινή, μενεξέ κιοκιού, κάλαμος ευώδης, άσαρον βέρον, εσαρούλ. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του Αγίου Μύρου είναι το ελαιόλαδο και ο κόκκινος ίνος. Εκτός από αυτά τα δύο βασικά συστατικά, το Άγιο Μύρο περιέχει διάφορες αρωματικές ουσίες οι οποίες παρασκευάζονται και εκχυλίζονται από δρόγες. Δρόγες είναι τα φυτικά συστατικά τα οποία συλλέγονται από διάφορα φυτά ανά τον κόσμο, τα οποία μπορεί να είναι φύλλα, καρπί, άνθη, φλοιός, ξυλώδης ιστός, ρίζες, ριζώματα, βολβί, αυτά περιέχονται καταρχήν στο Άγιο Μύρο σαν φυτικά συστατικά και επίσης και μία σειρά από περίπου 15 εθέρια έλαια, τα οποία είναι εθέρια έλαια τα οποία αποστάζονται από διάφορα μέρη φυτών και από διάφορα φυτά. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το ροδέλαιο, το οποίο αποτελεί και το κύριο αρωματικό συστατικό που δίνει όλη την οσμή, το εύωσμο του Αγίου Μύρου. Λούσαν ψίχου λαμπικαρισμένο, δράμια 36. Έλεον τριανταφύλου λαμπικαρισμένο, λίτρε 3. Ανθόνερον φίνων, λίτρε 32. Ροδόσταμον, λίτρε 40. Ελαιόλαδον καθαρών, ουκάδες 700. Μουστίφων μέλος. Τρίτη, μετά την προηγιασμένη, ψάλλεται μικρός παρακλητικός κανόνας μπροστά στην εικόνα της ελπίδας των απελπισμένων, της Παναγιάς, που τις μέρες της Παρασκευής του Αγίου Μύρου τοποθετείται έξω από το κουβούκλιο για προσκύνημα. Πατριάρχης θα ρίξει πάλι συμβολικά λάδι, κρασί και πέταλα ανθέων μέσα στο μύρο. Ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Είπε δε Μαριάν προς τον άγγελον, πώς έστε μη τούτο επί άντρα ου γινώσκω, και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού, και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνηλυφία Υιών εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτος εστίν αυτή την καλουμένη στήρα. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκπόλιος Ναζαρέτης στην Ιουδαίαν, εις πόλην Δαβίδ, ή της καλείται Βηθλέμ, δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε συν Μαριάμ. Φόβο προσελθόμεν, πάντα σοψόμενη, μύρον το Άγιον επιτελούμενον και ευωδίαν του Χριστού, εμπνέουν της χριωμένης, αφήν, γεύσιν, όρασιν, ακοήν και την όσφρησιν, και την ένδον αίσθησιν δυναμώνης παράταξιν, κατά δε της αρκός και του κόσμου και κατά του ανθρωποκτόνου. Όχι αν ετήσετε τον Πατέρα εν το όνομα μου, λόγια του. Τάθα εν τέλω με ημίν, την αγαπάτε αλλήλου. Λέγω ημίν, όχι ημίν, την αυτόν εν τάκη. Δώσε να το βάλουμε, να το βάλει κανένα μισά ώρα. Μισά ώρα. Το πήραμε πολύ μόνο. Ξαναβάλουμε πάλι. Φόβονται γενωμένων αυτών και γρυμνωσμών το πρόσωπον εις την γη, είπον προς αυτάς, τι δικείται των ζώντων με τον νεκρό και στην όδια λιγέ. Νίσθητε ως λάβησε νημή, εδιώνε την καλέα. Καλυφή. Μέσα στη δίνη των εργασιών, κανείς δεν ακούει αληθινά το Ευαγγέλιο που διαβάζεται συνεχώς. Μόνο το μύρο το ακούει. Μην νομίζετε ότι ήρθον βαλήν ειρήνην επί την γη. Ουκ ήρθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήρθον γαρδιχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθράς αυτής. Αυτό ελπιδημένα ακόμα η γυρίκο σας επιτρέπετε. Είναι δύσκολο νομίζετε το φαγητό. Εγώ το βρίσκω δύσκολο. Εγώ τα αυτό λοιπόν, το φαγητό είναι πολύ εύκολο πράγμα να μαγειρεύεις. Το σίδερο το δύσκολο. Βέβαια. Όλοι οι χημικοί τους αρέσει το μαγείρεμα. Όλα είναι η χημία, φυσικά. Δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο που να μην μπαίνει η χημία. Γιατί και η φαρμακοποίηση στη χημία τη δικιά μας τη ρίζω. Μα βέβαια. Επειδή τίποτα δεν πρέπει να χάνεται, παρασκευάζεται μια μικρή ποσότητα λιβανιού με το κατακάθι από το λάδι και τις διάφορες ουσίες που περισσεύουν στα καζάνια. Ο πατέρας Σπυρίδων από το Άγιο Όρος, που ξέρει να φτιάχνει λιβάνι, έχει κληθεί ειδικά στο Πατριαρχείο για αυτή τη δουλειά. Έφερε μαζί του μοσχοθυμίαμα και κερί μέλισσες. Λοιπόν, φώναξε τώρα, πού είναι ο άλλος ο λίγος, πάμε να το ζυμώσουμε. Ό,τι περισσεύει στα καζάνια, αυτό το μαζεύουμε και το ανακατεύουμε με το μοσχοθυμίαμα, με το κερί της μέλισσας, με λάβδανο το οποίο το στείλανε από την Κρήτη και γίνεται μία όμορφη μάζα, το πλάθουμε αυτό, το κάνουμε σαν ζυμάρι γίνεται, το κάνουμε πίτες και μετά το κόβουμε μικρά κομματάκια τα οποία μπαίνουν στα κουτάκια και θα τα μοιράσει ο Παναγιώτατος για ευλογία στους πιστούς μετά τον καθαγιασμό του μύρου την Μεγάλη Πέμπτη το μεσημέρι. Πολλές φορές ακούς νομίζω που ακούς βυζαντινή μουσική. Μα το παλάτι ήταν όλο Έλληνες ήταν στο παλάτι. Έλληνες και Αρμένοι.
και είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη τότε οι βασιλιάδες, περισσότερο στους Ρωμιούς και στους Αρμενίους, διότι είχαν και τα χαρέμια τους. Και ξέρετε που... ότι και ο γιατρός του Σουλτάνου ήταν Έλληνας, δεν σε λέω. Στο 1932, εδώ, στο αναγωγείο κανονάρχος, ήμουν στον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον άρχοντα, μουσικό διδάσκολο Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Τότε πήγαινα στη μεγάλη σχολή, μεγάλη του Γιάννου σχολή. Είμαι εισαγωγεύς των χημικών ειδών. Με τα εμπόρια ασχολούμαστε. Είμαστε καλά. Περισσότεροι έχουν φύγει από εδώ. Μείναμε μόνο 1500. Και δεν βρίσκεται κανένα να ομιλήσετε. Κάθε Κυριακή πάμε στις εκκλησίες. Ψάλλω και όλος εγώ. Είμαι μουσικός. Ψάντη τη μουσική. Hola.
Εδώ, αυτό το παιδάκι πρέπει να είμαι. Εδώ. Γιατί ήμουνα, εγώ βαπτίστηκα στον πατριχικό ναό. Του 28 είναι. Είναι το Άγιο Μύρο του 1928 και εδώ είναι ο Γενάδιος. Ο Ηλιούπολος, ο οποίος ήταν το γραμμάτων άνθρωπος. Αυτός ο Θωμάς, αυτός ο Σελιβρίας, ο Ευγένιος. Πέπερις, καραμπιπέρ, σμύρνα καθαρά, μουρούσα φύ, στήρα ξηγρά, μεχάι σαϊλέ, αγγέλικα βοεμίας, αντζελίκ κιουκτού, φίλος συνδικός, σαδέτς χιντί, κάρι αρωματικά, τζεβίζ πεβά, ξυλαλόι μαβέρτι, όδ μαβερτί, πέπερι μακρόν. Μεγάλη Τετάρτη και η μοιρεψή ετοιμάζουν τα εθέρια έλαια. Η Βουλγαρία δεν έστειλε φέτος ροδέλαιο. Οι μοιρεψοί θα διαλύσουν με λάδι μια ποσότητα ροδελαίου που είχε περισσέψει από την προηγούμενη δεκαετία. Εθέριο... το πίνους... το πεύκο. Το πεθέριο όλο πεύκο. Μην το φάει, ναι. Το βάλουμε αυτό. Λίγο. Αυτό μπορείτε. Κάρι αρωματικά. Κάρι αρωματικά. Μοσχοκάρι. Μοσχοκάρι δεν είναι, αλλά... Μεντζουβί, ασυλπέντ παδεμί, μαστίχη καθαρά, σαπίζ εμπιάζ, βάλσαμον μέκας, ήτι βαλσαμέλεον και απέπε λεσανί. Βρίον, εδώ έχει μία τούφα αμπεργκρί έχει. Ο Ηλιοπόλεως είπε ότι έχει ένα σαρτουλάκι αμπ. Ξέρετε τι, τα αρώματα εφραίνουνε. Όχι, είναι όχι μόνο καλά για το σώμα, αλλά εφραίνουν και το νου και την ψυχή. Γι' αυτό τα βάζουμε μέσα. Λαμπικάρουν το μυαλό. Είναι η σύνδεση με το πνεύμα. Από τα πολύ αρχαία χρόνια κάνανε τις νυφάλιες θυσίες που λένε. Δηλαδή διάφορα αρωματικά φυτά τα καίγανε και αντί να κάνουν τις θυσίες που ήταν ζώα, προσφέρανε στους θεούς και κυρίως την Εκάτη, αυτές τις νυφάλιες θυσίες που ήταν αρωματικά βότανα και αρώματα κτλ. Υπάρχει μια γραμμή από τους Σλάβους να μην έρχονται. Την ίδια δεν είχαν οι Ρουμάνοι, αλλά τώρα πάλι να έχουν ένα εξάρτηση εθνικισμό. Τον είπαμε το Βουλγαρίας. Ούτε ήρθε, του ζητήσαμε αντιπρόσωπο, εμείς δεν κάνουμε. Κατόπιν ζητήσαμε ροδέλαιο. Η ελληνική ορθοδοξία, αν δεν μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε, συνέβαλε πάρα πολύ. Από το Σούτσουκο αν έδιναν η παραγωγή, θα γινόταν. Δεν πειράζει, εμείς έχουμε το ροδέλαιο. Και ο Πατριάρχης έριξε στα καζάνια το πλέον εύωσμον των ειδών, το ροδέλαιο. Και άρχισε πάλι πρώτος να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Ο μόνος πραγματικά μοιρεψός είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή, εφόσον αυτός έχει το δικαίωμα να παρασκευάζει και να καθιεργιάζει Άγιο Μύρο, αυτός ο ίδιος το φτιάχνει. Απλώς σε εμάς γίνεται κατανάθεση αυτή η εργασία. Εν τέλει, οι μοιρεψοί ρίχνουν στα καζάνια και τα υπόλοιπα εθέρια έλαια. Λέγεται ότι το Μύρο τότε αποκτά τη μυρωδιά του Παραδείσου. Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanat ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut. Ο Αντιοχίας παίρνει από το Άγιο Μύρο. Και εκεί προσφέρνει. Και η Αλεξάνδρεια. Όλη η Ελλάς, ανεξαρτήτως αυτών εκκλησιαστικών περιοχών. Αλλά παίρνει και από τη μία ελληνισμός. Όλος ο ελληνισμός. Και είναι υποτασσόμενος αυτής και η μήτυρα αυτού διαιτήρη. Τέλος οι μοιρεψοί μεταγγίζουν το ραφιναρισμένο μύρο από τα καζάνια σε ασημένιους αμφορείς. Προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρηκη, παραθεώ και ανθρώπη της.
Προσευχήθηκα γιατί τελείωσε η εργασία μας. Όπως είδατε και ο Πατριάρχης όταν μας έδωσε το Σταυρό την ημέρα των Βαΐων, μας ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο μας. Πιστεύω ότι επιτύχαμε σε αυτό που κάναμε και δόξασα τω Θεώ ότι φέραμε σε πέρας μια τέτοια υψηλού προορισμού αποστολή. Αγίασον και το έλεον τούτο, ώστε γενέστης κρυωμένης εξ αυτού εις θεραπείαν και επαλλαγήν παντός πάθους, νόσου σωματικής, μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και παντός κακού, είναι και εν τούτο δοξαστήσω το Πανάγιον όνομα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παράλληλα τελείται στον Πατριαρχικό Ναό το Ευχέλαιο. Μια τελετουργία που δεν σχετίζεται άμεσα με το μύρο, αλλά όπου πάλι το λάδι παίζει πρωταρχικό ρόλο. Όλοι οι αμφορείς γεμάτοι μύρο μεταφέρονται στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσι, από όπου την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν με πομπή για τον Πατριαρχικό Ναό. Αφού καθαγιαστεί το μύρο, πάλι με πομπή θα μεταφερθούν στο μυροφυλάκιο. Ο Θεός μας δίνει τα χαρίσματα του, το Άγιο Πνεύμα του μας το δίνει χρησιμοποιώντας το φυσικό κόσμο τον οποίο δημιούργησε ο ίδιος. Και γι' αυτό μετέχει στο Άγιο Μύρο, θα έλεγα, όλη η φύση. Και ο άνθρωπος είναι αυτός που παίρνει τη φύση στα χέρια του και τη μεταμορφώνει σε δωρεά και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε απλώς μια ευλογία του Θεού, μια χάρη του Θεού που δίνεται απευθείας στον άνθρωπο, αλλά περνάει μέσα από τη φύση και με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει τη φύση, τη φυσική δημιουργία σε δωρεά και χάρη του Θεού προς όλους μας. Ο Ιησούς ονομάστηκε Χριστός επειδή ήταν χρησμένος. Προϋπόθεση της γέννησης και της Ανάστασής Του είναι η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος εντός Του. Αναρωτιέται κανείς, μήπως γι' αυτό έχει οριστεί να γίνεται ο καθαγιασμός του Μύρου την ημέρα της Σταύρωσης, για να συμβολιστεί δηλαδή καθαρά ότι ο Ιησούς εφοδιασμένος με το Άγιο Πνεύμα θα νικήσει μέσα στις επόμενες μέρες το θάνατο. Τον 18ο αιώνα, ο ιερομόναχος Δωρόθεος Βουλισμάς, στο σπούδασμά του περί του Αγίου και Μυστηριώδους Μύρου, έχει γράψει μια ασματική ακολουθία που ποτέ δεν εψάλλει. Περιγράφει όμως με πολύ ακρίβεια αυτό που συμβαίνει μέχρι και σήμερα και κυρίως το αίσθημα ανάτασης που νιώθει κανείς παρακολουθώντας τη διαδικασία της έψισης και καθαγίασης του Μύρου. «Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος». Και λόγους ερεύξομαι τη Εκκλησία Χριστού, ους ο Θείας ους διδάσκει των Πατέρων και άδει τη σύνθεση του Θείου Χρίσματος. Λοιπόν, σεβασμιότατοι, οι δύο προκαθήμενοι, Φιλανδίας, Εστονίας και οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών λένε μόνοι τους. Μετά ο Άγιος Εφέσου αρχίζει και όλοι οι ιεράρχοι μαζί, για να κερδίσουμε χρόνο. Oh,
Μωυσής προετύπωσε μύρου Αγίου τη σύνθεση τους λόγους δεξάμενος παρακυρίου Λαβίν, τα ειδίσματα εκλεκτής Μύρνης Άνθος, ευώδες κοινάμωμων, Ήριν και Κάλαμων. Ακύλας αρώματα, ταύτα φυσί τα ειδίσματα, μεθόν Μωυσής ίνους εν έλεον εξελαιών και εσκεύασε μυρεψού τέχνη μύρων, εξού πάντα έχρισεν άδεια τέτακτη. Ο Άνθος της Μύρνης του Χριστού μου ταφήν και Ανάσταση δηλούν, συνέκρουσον, συνέγυρον, το μύρον κλείσιν έχοντι και προς το πάθος πέβδοντι και την ταφήν και Ανάσταση. Λαός Χριστών ημος σωτήρ μου, βαπτίσματι πρώτον καθαρθείς, ευώδης ως κοινάμω μου, δια του μύρου δείκνεται και ζέων δίκινήριος, αεί υπάρχει το πνεύματι. Φόβο προσελθόμεν, πάντα σοψόμενοι, μύρουν το Άγιον επιτελούμενον και ευωδίαν του Χριστού, εμπνέουν της κρυωμένης αφήν, γεύσιν, όρασιν, ακοήν και την όσφρησιν και την ένδον αίσθησιν δυναμούνης παράταξιν κατά δε της αρκός και του κόσμου και κατά του ανθρωποκτόνου. Η πόλη άπασα σήμερον και άπαν το ορθόδοξον σύστημα κροτή το θρίαμβον, ιδού της νίκης του τρόπεων, το μύρον εσκευάστη, Θεόν δοξάσουμε. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Katso alas taivaasta ja näe tämä viinitarhaa. Lähesty armollasi ja vahvista se, minkä sinun oikea kätesi on istuttanut. Υχα βέγευ, υχα ήκα βενέ, έιτα άρμου με γεπέαλε.
Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η χάρις του Ανάρχου Πατρός, η καθαγιάζουσα το δε το Άγιον Μύρον. Ως μέρον επικεφαλής, το καταβαίνουν επί πόγωνα των πόγωνα του Άρων. Η χάρις του Υιού και Λόγου του Θεού, η μετά σου μύρον Άγιον. Το καταβαίνουν επί την όαν του ενδύματος αυτού, ως δρόσος αερμών, η καταβαίνουσα επί τα ορισιών. Η χάρις του Παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος, η μετά σου μύρον Άγιον. Πρόσκομε. Κυρίου δε ηθόμε. Ακολουθήσει κανείς τη διαδικασία της παρασκευής του Μύρου, είναι σαν να ήταν δυνατόν να ανακαλέσει στη μνήμη του αυτό που έγινε τότε που πήρε το χρήσμα. Σαν να τον λούζει ξανά με το φως του το Άγιο Πνεύμα, ζωπιώντας με μια απρόσμενη δροσιά όλο του το σώμα.